Ήταν υπόθεση οπλοφορίας προς τα διέγερση τρόμου, κατοχής πυροβόλου όπλου με σκοπό την πρόκληση βλάβης, παράνομη εισόδου σε ξένη περιουσία, απειλής και δημόσιας εξύβρισης, διερευνά η αστυνομία Πάφου εναντίον 75χρονου. Συγκεκριμένα χθες αργά το απόγευμα καταγγέλθηκε από 37χρονο και 45χρονη, που είναι αδέλφια, ότι λίγη ώρα προηγουμένως είχαν έντονη συζήτηση με την ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικιάζουν αναφορικά με την καταβολή των ενοικίων. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, στην όλη συζήτηση επενέβη ο πατέρας της ιδιοκτήτριας, ηλικίας 75 ετών, ο οποίος εξύβρισε και απείλησε τους δύο παραπονούμενους και ταυτόχρονα ο 75χρονος, ο οποίος όπως φαίνεται είχε επιστρέψει λίγο προηγουμένως από το κυνήγι, πήρε σύμφωνα πάντα με την καταγγελία από το αυτοκίνητό του το κυνηγετικό του όπλο, το οποίο πρόταξε εναντίον των δύο προσώπων, απειλώντας τους. Ο 75χρονος κρίθηκε στην αστυνομία και παραλήφθηκαν τα τρία κυνηγετικά όπλα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομά του. Ακολούθως η Νικήτα ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτός και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευτεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.